Με τη χάρη του Χριστού, αδελφοί, θα διαβάσουμε τη σελίδα 978 από τις πράξεις των Αποστόλων, Ιωτα Σίγμα Ταφ κεφάλαιο, 16 κεφάλαιο και 4 εδάφιο. Σελίδα 978, Ιωτα Σίγμα Ταφ 4, 16, 4 εδάφιο. Ως δε διήρχοντο τας πόλης, παρέδων εις αυτούς διαταγάς να φυλάτω τα δόγματα τα εγκεκριμένα υπό των Αποστόλων και των Πρεσβυτέρων των εν Ιερουσαλήμ. Εμέν λοιπόν εκκλησίε εστερεούντο εις την πίστην και υφξάνοντο των αριθμών κάθε μέρα, διελθόντες δε την Φρυγίαν και την γήν της Γαλατίας, επωδή εμποδίστησαν από το Αγίου Πνεύματος να κηρύξωση των λόγων εν τη Ασία, ήλθον κατά την Μυσίαν και δοκίμαζον να υπάγωση προς την Βυθινίαν, πλην δεν αφήκεν αυτούς το πνεύμα. Περάσαντες δε την Μυσίαν, κατέβησαν εις την Τροάδαν. Κι όραμα εφάνη διανυκτός εις τον Παύλον. Ανήτρης Μακεδόν ίστατο παρακαλών αυτών και λέγον, διάβα εις Μακεδονίαν και βοήθησον ημάς. Ποιος είδε το όραμα, ευθύς ζητήσαμε να υπάγομεν στη Μακεδονία συμπεραίνοντες ότι ο Κύριος προσκαλεί ημάς για να κηρύξομεν το Ευαγγέλιο προς αυτούς. Αποπλέψαντες λοιπόν από τη Στροάδος, επεράσαμεν κατευθείαν εις Αμοθράκην και την ακόλουθην ημέραν εις Νεάπολην και κήθεν εις Φιλίππους, ήτης είναι η πρώτη πόλης του μέρους εκείνου της Μακεδονίας, απικίαρωμα εκεί και διετρίβομεν εν την πόλη ταύτη ημέρα στηνάς. Και τη μέρα του Σαββάτου εξήλθομεν έξω της πόλεως, πλησίων του ποταμού, όπου εσυνηθίζεται να γίνεται προσευχή, και καθίσαντε σε λαλούμεν προς τα σεκή συνελθούσας γυναίκας, και γινή της Λιδία το όνομα πολίτρια Πορφύρας, εκ πόλεως Θυατήρων, σεβωμένη των Θεών οίκουε, της οποίας ο Κύριος διήνυξε την καρδίαν δια να προσέχει στα λαλούμενα υπό του Παύλου. Αφού δε βαπτίστη αυτή και ο οίκος αυτής, παρεκόλεσε λέγουσα, εάν με κρίνατε ότι είμαι πιστή εις τον Κύριον, εισέλθετε εις τον οίκο μου και μείνατε και μας εβίασεν. Ενώ δε πορευόμεθα εις την προσευχήν, απήντησεν ημάς δούλη της έχουσα πνεύμα πίθωνος, ή της έδιδε πολύ κέρδος στους κυρίους αυτής μαντευωμένη. Αυτοί ακολουθήσασα τον Παύλον και ημάς έκραζε λέγουσα, ούτε οι άνθρωποι είναι δούλοι του Θεού του υψίστου ή την εσκυρή του συν προς ημάς οδόν σωτηρίας. Τούτο δε έκαμεν επί πολλάς ημέρας. Βαρυνθείς δε ο Παύλος και στραφείς είπε προς το πνεύμα, προστάζω σε εν το ονόματι του Ιησού Χριστού να εξέλθεις από αυτής, και εξήλθε την αυτήν ώραν. Ειδώντες δε οι κύριοι αυτής ότι εξήλθεν η ελπής του κέρδους αυτών, πιάσαντες τον Παύλον και τον Σίλαν, έσυραν εις την αγοράν προς τους άρχοντας και φέροντες αυτούς προς στρατηγούς είπαν, ούτι οι άνθρωποι εκταράτωσι την πόλη ημών Ιουδαίοι όντες και διδάσκουσιν έθιμα τα οποία δεν είναι σημάσιν και χωρημένων να παραδεχόμεθα μηδένα πράτομεν Ρωμαίοι όντες. Συνεφόρμησεν ο όχλος κατά αυτόν και οι στρατηγοί διασχίσοντες αυτών τα ημάτια, προσέτατον να ραβδίζωσιν αυτούς. Και αφού έδωκαν εις αυτούς πολλούς ραβδισμούς, έβαλαν εις φυλακήν, παραγγείλαντες στο δεσμοφύλακα να φυλάτει αυτούς ασφαλώς. Ως της λαβών τη αυτήν παραγγελίαν, έβαλεν αυτούς εις την εσωτέραν φυλακήν και συνέκλεισε τους πόδας αυτών εις το ξύλον. Κατά δε το μεσονύκτιον, ο Παύλος και ο Σίλας προσευχόμενοι ύμνουν των Θεών. Και οικροάζοντο αυτούς οι δέσμοι, και ξέφνης έγινε σεισμός μέγας, ώστε εσαλεύθησαν τα θεμέλια του δεσμοτηρίου, και παρευθύ συνήχθησαν πάσε εθύρε, και λύθησαν πάντων τα δεσμά. Εξυπνήσας δε ο δεσμοφύλαξ και ειδών ανεωγμένα στα στήρα φυλακής, έσυρε μάχεραν και μέλε να θανατώσει αυτόν, νομίζον ότι έφυγον οι δέσμοι. Πλην ο Παύλος έκραξε με τα φωνής μεγάλης λέγον, μην πράξεις μηδέν κακόν εις αυτόν, διότι πάντες είμεθα εδώ. Ζητήσας δε φώτα, εις επίδησε και έντρομος γενόμενος έπεσε έμπροσθεν του Παύλου και του Σίλα και εκβαλών αυτούς έξω είπε, Κύριε, τι πρέπει να κάνω δια να σωθώ. Ιδέ υπον πίστευσον εις τον Κύριον Ιησούν Χριστόν και θέλει σωθεί εσύ και ο οίκος σου.
και ελάλησαν προς αυτόν τον λόγον του Κυρίου και προς πάντας τους εν τη οικία αυτού. Και παραλαβών αυτούς εν εκείνη τη ώρα της νυχτός, έλουσε τα σπληγάς αυτών και ευαυτίστη ευθύς αυτός και πάντες οι αυτού. Και αναβιβάσας αυτούς στον οίκον αυτού παρέθηκεν τράπεζαν και εφράνθη πανική πιστεύσας εις τον Θεόν. Αφού δε έγινεν ημέρα, έστειλαν οι στρατηγοί τους ραβδούχους, λέγοντες απόλυσον τους ανθρώπους εκείνους, και ο δεσμοφύλαξ απήγγειλε τους λόγους τούτος προς τον Παύλον, λέγον ότι οι στρατηγοί έστειλαν δια να απολυθείτε, τώρα λοιπόν εξέλθετε και υπάγεται εν ειρήνη. Αλλά ο Παύλος είπε προς αυτούς, αφού έβδειραν ημάς δημοσία, χωρίς να καταδικαστόμεν ανθρώπους Ρωμαίους, όντας έβαλον εις φυλακήν και τώρα μας εκβάλλωσι κρυφίως, ουχή βεβαίως, αλλά αυτοί ας έλθωσιν και ας μας εκβάλλωσιν. Ανήγγειλαν δε προς τους στρατηγούς οι ραβδούχοι τους λόγους τούτους και ευοβήθησαν ακούσαντες ότι είναι Ρωμαίοι. Και ελθόντες παρεκάλεσαν αυτούς και αφού εξέβαλον παρεκάλουν αυτούς να εξέλθωσιν εκ της πόλεως. Οι δε εξελθόντες εκ της φυλακής πήγαν εις τον οίκον της Λυδίας και ειδώντας τους αδελφούς παρηγόρησαν αυτούς και ανεχώρησαν. Αμήν. Είναι δυνατός ο Θεός να κάνει εκκλησία στην πρώτη πόλη των Φιλίππων, μια πόλη γέμουσα ειδώλων, θεοτήτων, μια πόλη με ισχυρούς άνδρες, με πλούσιους, με δυνατούς. Μπορεί ο Θεός να κάνει εκκλησία? Μπορεί ο Θεός να κάνει το έργο Του? Μπορεί ο Θεός να φέρει την ευλογία στους Φιλίππους? Και η απάντηση είναι όχι μόνο μπορεί, αλλά είναι και πολύ εύκολο. Αρκεί να βρει άνθρωπο, ανθρώπους λίγους, όπως ήταν ο Παύλος, ο Τιμόθεος, ο Βαρνάβας και ο Σίλας. Τέσσερις άνθρωποι. Τέσσερις άνθρωποι οι οποίοι ξεκίνησαν από τα Λύστρα, όπου πριν από λίγο καιρό είχε μαστιγωθεί και λιθοβοληθεί ο Απόστολος Παύλος και θεώρησαν όλοι ότι είναι νεκρός, αλλά ζωντάνεψε και ξαναπήγε, βρήκε τον Τιμόθεο, τον συνάντησε και μαζί με τον Σίλα και τον Βαρνάβα ξεκίνησαν με επιθυμία μεγάλη να κάνουν το θέλημα του Θεού, να συναντούν τον Κύριο. Δύο πράγματα είχαν στην καρδιά τους: να κάνουν το θέλημα του Θεού και να συναντούν τον Κύριο. Αποφάσισαν λοιπόν να πάνε στην Ασία για να κηρύξουν το Λόγο του Θεού. Έτσι πίστευαν, αλλά επειδή συνομιλούσαν με το Θεό, γιατί ποτέ δεν έμεναν χωρίς προσευχή, χωρίς την επιθυμία να συναντήσουν τον Κύριο, ποτέ, έβρισκε πάντοτε την ευκαιρία ο Θεός να τους αλλάζει κατεύθυνση και γνώμη. Αυτό είναι το δεύτερο μήνυμα. Ο Θεός δηλώνει κατηγορηματικά προς όλους τους ανθρώπους, ακόμη και προς τους δούλους του Θεού και προς τους κεχρισμένους του Κυρίου, οι βουλές μου δεν είναι βουλές σας, οι οδοί μου δεν είναι οδοί σας. Εάν θέλετε λοιπόν να γνωρίζετε τις βουλές μου και να τις διακρίνετε από τις βουλές σας και να αναγνωρίζετε τα σοδούς μου και να τις διακρίνετε από τα σοδούς μου, πρέπει να έρχεστε να συνομιλούμε, να με πλησιάζετε, να μου δίνετε την ευκαιρία να σας αποκαλύπτω το θέλημά μου, το λόγο μου. Εάν δεν με πλησιάσεις, δεν μου δίνεις την ευκαιρία να σου μιλήσω, να σε κατευθύνω, να σου δώσω υποσχέσεις,
να σου διορθώσω την οδόν, να σου διορθώσω τα λάθη σου. Δεν είναι μόνο, αδερφοί αγαπητοί, ότι το θέλει ο Θεός να τον πλησιάζουμε. Είναι τρομακτικό το όφελος να επιποθείς, να συνομιλείς με τον Κύριο, γιατί θα ανατρέπει πάντοτε με τα πάσης βεβαιότητας τις βουλές σου και τις αποφάσεις σου. Θα τις ανατρέπει προς το δικό του θέλημα. Καλό θέλημα είχε ο Παύλος, ο Σίλας, ο Βαρνάβας, που θα είχαν συνεννοηθεί, είχαν συμφωνήσει μαζί με τον Τιμόθεο. Θα πάμε να κηρύξουμε το Λόγο του Θεού στην Ασία. Ναι, ναι, συμφωνούμε, πάμε. Πριν πάνε όμως, είχαν αυτή την επιθυμία να συναντάνε τον Κύριο. Και εκεί, στη συνάντηση, τους λέει ο Θεός, μην πάτε. Δεν τους είπε που θα πάνε, τους λέει μην πάτε στην Ασία. Και ξανασκέφτονται. Πού θα πάμε? Θα πάμε στη Μυσία. Εκεί μας θέλει ο Θεός. Συμφωνούμε. Ομόφωνα. Ομόφωνα. Και οι τέσσερις θέλουν να πάμε στη Μυσία. Εκεί μας θέλει ο Θεός. Εκεί θέλουμε εμείς. Στοπ. Να πάμε να μιλήσουμε και στον Κύριο. Και τους λέει ο Κύριος. Όχι. Δεν τους είπε πού. Και χωρίς να το καταλάβουν βρίσκονται σε ένα απόλυτο αδιέξοδο, γιατί τους έκλεινε ο Κύριος όλες τις πόρτες που άνοιγαν αυτοί. Και τους οδηγεί στην Τροάδα. Στην Τροάδα που θα πάνε? Τροάδα είναι ένα χωριουδάκι. Εδώ θα κηρύξουμε το Ευαγγέλιο. Ήταν λίγοι ψαράδες ήταν εκεί. Τι θα κάνουμε τώρα? Τώρα τι θα κάνουμε? Το έχεις πει ποτέ στη ζωή σου? Έχεις έρθει σαν αδιέξοδο. Τώρα τι θα κάνεις? Εάν στο αδιέξοδο έφτασες από τις δικές σου αποφάσεις, λύσεις δεν υπάρχει. Εάν στο αδιέξοδο έφτασες από την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, ο Θεός έχει ετοιμασμένη τη δόξα Του, τη χάρη Του, την ευλογία Του. Γι' αυτό, αδερφοί, είναι σημαντικό τον Θεό να μην προσευχόμαστε για να Του τα λέμε μόνο, αλλά να προσευχόμαστε για να μας τα λέει περισσότερο. Και πού θα μας τα πει? Με το Λόγο Του. Ο Θεός έχει τρόπους. Το Φίλιππο πώς τον έστειλε στην έρημο? Με άγγελο. Τον Κορνήλιο πώς τον οδήγησε να φωνάξει τον Πέτρο? Με άγγελο. Τον Πέτρο πώς τον οδήγησε στο σπίτι του Κορνηλίου? Με οράματα. Με προσκλήσεις ανθρώπινες που δεν ήταν από ανθρώπους. Ο Θεός μας μιλάει με το Λόγο Του, μας μιλάει με το Πνεύμα Του, μας μιλάει με οράσεις, μας μιλάει με ενύπνια. Εάν τον ρωτήσεις θα σου μιλήσει. Για ό,τι τον ρωτήσεις ο Θεός έχει απάντηση. Μπορεί η απάντηση να μην είναι κατευθυντήριος. Δηλαδή θα πάμε στην Ασία, μην πας. Θα πάμε στη Μυσία, μην πας. Μα και γιατί δεν μου λες κατευθείαν που να πάω? Γιατί θέλει να τον πλησιάζεις, γιατί του αρέσει, γιατί σ' αγαπάει να συνομιλεί μαζί σου. Γιατί θέλει και βρίσκει τρόπους να μας προσκαλεί. Βρίσκει τρόπους να μας φωνάζει. Γιατί έρχονται οι δοκιμασίες στη ζωή μας? Για ταλαιπωρία? Όχι, γιατί θέλει να τον πλησιάσουμε. Μας αγαπάει. Η τρυφή του είναι να μπαίνει στο ταμείο σου, να συνομιλείς μαζί του. Η χαρά του είναι να σου αποκαλύπτεται εν το κρυπτό, για να βρίσκει την ευκαιρία να σου ανταποδίδει στο φανερό. Τι θα πει αυτό? Έλα παιδί μου εν το κρυπτό, έλα να σου αποκαλυφθώ, έλα να σου φανερώσω το πρόσωπό μου, τη δόξα μου, τη δύναμή μου, το θέλημά μου. Και για να σου δώσει και κίνητρο, για να μας δώσει και κίνητρο, λέει και εγώ θα σου ανταποδίδω στο φανερό. Έλα παιδί μου. Θα πας στη Μυσία? Όχι, μην πας. Στην Τροάδα, αδιέξοδο.
Τώρα τίποτα. Τώρα δεν υπάρχει λογική ανθρώπινη να πάρουν απόφαση. Από την Τροάδα που θα πάμε? Στο βορρά δεν μπορούμε. Στην ανατολή δεν μπορούμε. Στη δύση είναι η θάλασσα. Στο νότο δεν μπορούμε. Πού θα πάμε? Και έρχεται ο Θεός, δείχνει ένα όραμα ανοιχτός στον Παύλο, έναν άντρα Μακεδόνα, που του λέει έλα στη Μακεδονία, διάβα στη Μακεδονία και βοήθησέ μας. Και αμέσως και οι τέσσερις συμπεράνανε και είπανε στη Μακεδονία μας θέλει ο Θεός. Ποτέ δεν το είχαν σκεφτεί. Στη Μακεδονία μας θέλει ο Θεός. Και χωρίς πια δισταγμό, θα έλεγα εγώ ανθρώπινα, με φόβο, δεν ήξεραν που πάνε, τι θα συναντήσουν. Ξένοι, τέσσερις άνθρωποι. Αλλά ο Χριστός είναι μαζί τους. Και το σημαντικότερο δεν είναι ότι ο Χριστός είναι μαζί τους. Είναι ότι επειδή ο Θεός τους στέλνει, ο Χριστός προπορεύεται. Δεν είναι πολύ ωραία ζωή αυτή, αδερφοί? Εγώ πολύ τη θέλω αυτή τη ζωή. Να προπορεύεται ο Χριστός, γιατί ο Θεός μου λέει που να πάω. Έφτασαν στη Μακεδονία, δεν ήξερα τι θα κάνουν. Βρήκαν τους Φιλίππους, τη μεγαλύτερη πόλη. Και κάνανε βόλτες εκεί, μέχρι που έμαθαν ότι γίνεται μια προσευχή έξω από την πόλη, Ιουδαίων. Από εδώ και πέρα θα αρχίσουν τα θαύματα, αδερφοί. Από εδώ και πέρα θα αρχίσουν τα μεγαλεία του Θεού. Από εδώ και πέρα θα ενεργεί ο Θεός. Από εδώ και πέρα θα δοξάζεται ο Θεός. Από εδώ και πέρα θα προβαίνουν από δυνάμεως εις δύναμη. Από εδώ και πέρα θα μεταβάλει ο Θεός την κοιλάδα του Κλαθμόνος σε πηγή ύδατος ζώντος στη γη και σε ευλογία ιετό βροχή από τον ουρανό. Εκεί βρήκανε μια προσευχή, ήταν κάτι γυναίκες και βρεθήκαν εκεί. Το πρώτο θαύμα. Και ενώ μίλαγε ο Παύλος, δεν μίλαγε στον αέρα. Ο Θεός διήνυξε την καρδία της Λυδίας να προσέχει εις τα λαλούμενα υπό του Παύλου. Άνοιξε την καρδιά της, άκουγε και ο Λόγος του Θεού που είναι δύναμη Θεού, προσωτηρία εις πάντα το πιστεύοντα, πλημμύρισε την καρδιά της πίστη, σώθηκε. Και όχι μόνο σώθηκε αυτή, αλλά σώθηκε και όλος της ο οίκος. Και μετά τη σωτηρία διαπίστεως έρχεται το έργο της πίστεως της Λυδίας, που ήταν από τα θυάτυρα και που λέγε Πορφύρες. Λέει λάτε αν με κρίνετε άξια. Κοιτάξτε τώρα πως μεταμόρφωσε ο Χριστός τη Λυδία. Η Ιουδαία ήτανε. Ελάτε αν με κρίνετε άξια να σας φιλοξενήσω στο σπίτι μου. Τους βρίσκει σπίτι, το στρουθείον βρήκε φωλεάν, κατοικίαν. Η Τριγών βρήκε φωλεά για τους νεοσούς της. Και έτσι ξεκίνησε από το σπίτι της Λυδίας η Εκκλησία των Φιλίππων. Αλλά τα θαύματα θα συνεχιστούν. Κάθε φορά που πηγαίνανε στην προσευχή, να σου και μια κοπέλα δαιμονισμένη με πνεύμα πίθωνος που μάντευε. Γι' αυτό να προσέξουμε, αδερφοί, σαν παρένθεση το λέω, οι μαντίες, τα χαρτιά, όταν ακούς ότι αυτή ξέρει καλά τα χαρτιά, τον καφέ, είναι καλή μάγισσα, μάντισσα, να ξέρεις ότι πίσω από εκεί κρύβεται ο διάβολος. Υπάρχουν και οι απατεώνες που δεν ξέρουν τίποτα. Αλλά όσες είναι καλές, πολύ καλές, εκεί είναι ο διάβολος από πίσω. Μακριά από τις καλές. Δρόμο από τις καλές καρτορίχτρες και καφετζούδες και μάγισσες και μάντισσες, μακριά, γιατί εκεί είναι ο διάβολος. Όταν σου λέει, μου είπε και βγήκανε, τον πονηρό, πάλι την έσκασε στους ανθρώπους, μακριά από εκεί. Εμείς έχουμε μόνο τον παράκλητο, το πνεύμα της αληθείας, το λόγο του Θεού και την αγάπη του Θεού Πατρός. Αμήν, αδερφοί. Και αν στο παρελθόν βρίσκω την ευκαιρία, έχεις μπλέξει με τέτοια,
Εξομολογήσου τα στον Κύριο, είναι παγίδες μεγάλες που πρέπει να τα εξομολογηθείς, να μετανοήσεις για να έρθει το αίμα του Χριστού να σε καθαρίσει και να ελευθερωθείς, γιατί μένουν αυτά. Εάν δεν τα ζητήσεις με το αίμα του Χριστού να φεύγουνε, δεν φεύγει ο εχθρός. Θα σου φέρνει, είναι παμπώνυρος, πανούργος. Αλλά ο Ιησούς Χριστός έχει συντρίψει το κεφάλι του πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Δεν μπορεί να σ' αγγίξει, αλλά μην δίνεις και εσύ τόπο. Είπαγε ο πίσω μου σατανά, εγώ είμαι του Χριστού. Πέρναγε λοιπόν από εκεί και άρχισε τώρα το πνεύμα του πίθωνος να του συστήνει. Αυτοί όλοι είναι δούλοι του Θεού του Υψίστου που κηρύττουν προς ημάς οδός σωτηρίας. Τι πονηρός που είναι ο διάβολος, ε. Δηλαδή να τους κολακεύσει. Κόλακας. Αλλά ο Παύλος όχι μόνο δεν κολακεύθηκε, αγανάκτησε. Αγανάκτησε με τα έργα του διαβόλου που ο Χριστός ήρθε να τα καταστρέψει. Και με την εξουσία του ονόματος του Ιησού Χριστού λέγει, «Σε προστάζω, διάβολε, εν το ονόματι του Ιησού Χριστού να εξέλθεις από αυτήν». Και αμέσως εξήλθε. Αλλά δεν μπορούσε πια να μαντέψει. Και οι κύριοι της δεν βγάζανε λεφτά. Τη φωνάζανε να τους πει τον καφέ, να τους ρίξει τα χαρτιά, να τους πει, δεν ξέρει τίποτα. Γιατί? Γιατί ο διάβολος είχε φύγει. Και αγανάκτησαν τα αφεντικά. Τους έπιασαν, τον Παύλο και τον Σίλα, τους έσυραν στην αγορά προς τους άρχοντες, τους έφεραν προς τους στρατηγούς και τους κατηγόρησαν λέγοντας, αυτοί είναι οι Ιουδαίοι άνθρωποι οι οποίοι εκταράττουν την πόλη και διδάσκουν έθιμα τα οποία δεν είναι σε εμάς συγκεχωρημένου να παραδεχόμεθα, μηδέν να πράττωμεν. Οι Φιλιππίσιοι, επειδή είμαστε Ρωμαίοι. Και οι στρατηγοί, κινούμενοι και οδηγούμενοι από τα πνεύματα της πονηρίας, προσέταξαν, αφού τους έσκισαν τα ρούχα, να τους ραβδίσουν και έφαγαν πολλούς ραβδισμούς. Πολλούς ραβδισμούς. Καλά, δεν μπορούσε να τους φυλάξει ο Θεός? Τα ανάγκη να φάνε τόσους ραβδισμούς. Δεν μπορούσε ο Θεός να κάνει κάτι? Δεν μπορεί ο Θεός να τους ελευθερώσει? Μπορεί. Αλλά έχει ένα σχέδιο πολύ καλύτερο από αυτό που θα ήθελε, λέω, δεν το πιστεύω, που θα ήθελε ο Παύλος και ο Σίλας. Γλίτωσέ μας από το ξύλο, Κύριε. Όχι, θα φάτε ξύλο, θα πάτε και στη φυλακή, γιατί υπάρχει κάποιο πρόβατο δικό μου να του μιλήσετε για τον Χριστό. Οι βουλές μου δεν είναι βουλές σας. Μην μου πείτε τώρα ότι οι βουλές του Παύλου και του Σίλα είναι να ραβδιστούνε. Αλλά δεν αγανακτούνε. Είναι πρόβατα της βοσκής του Κυρίου. Μέσα τους θα λέγανε, αυτό που πρέπει και εμείς να λέμε σε κάθε δύσκολη κατάσταση, Κύριε, να δω τι θα κάνεις τώρα. Περνάς δύσκολες καταστάσεις, επιστεύσου στο Θεό. Εξήτησε την παρουσία του Κυρίου. Ζήτησε από το Θεό να σου βάλει πόθο, επιθυμία, αγάπη Χριστού στην καρδιά, να τρέχεις στο λόγο του, στην προσευχή, στα γόνατα, στην εκκλησία. Θα σου μιλήσει ο Θεός. Θα διορθώσει την πορεία σου. Θα διορθώσει, θα καθαρίσει την καρδιά σου. Θα διορθώσει τις αποφάσεις σου, τις σκέψεις σου. Θα μεταβάλει την πορεία σου. Θα σου δώσει στόχο, θα σου δώσει σκοπό. Μπορεί να μην καταλάβεις, μην πας στη μισία. Καταρχάς, γιατί τώρα δεν σταματάει αυτό το διάβολο να λέει ότι είμαστε δούλοι του Θεού του Υψίστου? Γιατί να ραβδιστούμε? Και αφού τους ράβδισαν, τους βάλανε και στη φυλακή.
και δίνουν εντολή οι στρατηγοί στον δεσμοφύλακα, στο φύλακα των φυλακών, στο διοικητή των φυλακών, λέει πρόσεξε να τους φυλακίσεις καλά. Τους έβαλε στην εσωτέρα φυλακή, τους έδωσε και τα πόδια και κοιμήθηκε ήσυχος. Άλλο θαύμα ο Θεός. Γιατί? Γιατί επιποθούν το Χριστό. Πώς τον επιποθούν? Στη φυλακή δεν κλαίγανε, προσευχόντουσαν. Κύριε μου, στη φυλακή προσευχόντουσαν. Και όχι μόνο προσευχόντουσαν, και έψελναν. Και προφανώς δια Πνεύματος Αγίου. Δεν έψελναν ότι χαρά, χαρά, αλλά πλήρης Πνεύματος Αγίου έψελναν με το Πνεύμα το Άγιο. Και ο Θεός λέει τώρα εσείς δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Αυτό είναι το τρίτο μήνυμα. Τώρα που εσείς δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα, τώρα θα δείτε εγώ τι θα κάνω. Κύριε μου, δόξα στον Θεό. Δεν είναι αδιέξοδο ότι μπορείς να πας από την Τροάδα στους Φιλίππους. Είναι απόλυτη αδυναμία. Δεμένος στα πόδια, φυλακισμένος στην εσωτερο και εσωτέρα φυλακή, σε απόλυτη αδυναμία. Τώρα που δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, τώρα θα δεις τι θα κάνει ο Θεός. Γιατί? Γιατί είναι ο ήλιος σου που διώγνει το σκοτάδι, είναι η ασπίδα σου που σε φυλάει από τα βέλη του εχθρού τα πεπειρωμένα, είναι η χάρις του και η δόξα του. Τώρα, επειδή επιποθείς τον Κύριο, επειδή μένεις στην προσευχή, στη φυλακή και τον δοξάζεις, τώρα θα δοξαστεί ο Χριστός στη ζωή σου. Τώρα θα δεις τι θα κάνει. Μα δεν γίνεται τίποτα. Πράγματι, ανθρώπινα δεν γίνεται τίποτα. Αλλά ο Θεός κάνει θαυμάσια, τεράστια, μεγαλεία. Κάνει ένα σεισμό που πρώτον λύνει τα δεσμά των ποδιών. Άκου σεισμό παράξενο. Και δεύτερον, ανοίγει τις πόρτες της φυλακής. Παράξενος σεισμός. Σεισμός όμως. Για σκεφτείτε. Ψέλνανε, προσεύχονταν και τα συνταράσσεται όλο το κτίριο από σεισμό. Έχει ζήσει σεισμό ποτέ? Αλλά τέτοιο σεισμό δεν έχει ζήσει. Που λύνει τα δεσμά και ανοίγει τις πόρτες της φυλακής μόνο. Χριστέ μου. Αδερφοί, ξεύρωμεν εις τι να επιστεύσαμε. Εξεύρω εις τι να επίστευσα, λέει ο Απόστολος Παύλος. Και κάποτε ήμουν καινούριος και το διάβαζα αυτό, εξεύρω εις τι να επίστευσα, και πάω και του λέω θρασίτατα, με σεβασμό βέβαια, εγώ δεν ξέρω σε ποιο πίστευσα. Δεν μπορώ να πω ότι εξεύρω εις ποιον πίστευσα. Και με φέρνει σε έκσταση ο Θεός και βρίσκομαι μπροστά σε ένα βουνό. Βουνό γρανιτένιο. Και βλέπω από μακριά τον εαυτό μου το Σοδούλη. Από μακριά. Και κάνω έτσι, το βουνό δεν είχε τέλος. Κάνω έτσι, το βουνό δεν είχε τέλος. Κάνω έτσι, το βουνό δεν είχε τέλος. Κάνω κάτω, δεν είχε τέλος. Και εγώ ήμουν το Σοδούλης. Και φωνάζω. Τώρα, Κύριε, ξεύρω εις τι να επίστευσα, είσαι ο βράχος ο αιώνιος. Αλληλούια. Ο βράχος ο αιώνιος. Ο ένδοξος, ο παντοδύναμος, που κάνει σεισμούς ιδιαίτερους και ειδικούς. Με το σεισμό ξύπνησε ο δεσμοφύλακας. Όλα αυτά για το δεσμοφύλακα και για την οικογένειά του γινότανε. Ξύπνησε ο δεσμοφύλακας, τρέχει, βλέπει ανοιχτές τις πόρτες. Βλέπει όρθιους τους φυλακισμένους. Λέει τώρα θα με θανατώσουν. Καλύτερα να πεθάνω μόνος μου, να γλιτώσω και την τροπή. Και φωνάζει ο Παύλος,
με φωνή δυνατή. Έκραξε με τα φωνής μεγάλης. Μη πράξεις μηδέν κακόν σε αυτόν, διότι εδώ είμαστε όλοι. Και ζητήσας δε φώτα, εισεπίδησε ο δεσμοφύλακας, άρχον μεγάλος, πήδηξε και έντρομος γενόμενος έπεσε μπροστά στα πόδια του Παύλου και του Σίλα. Άλλο θαύμα. Φόβος και τρόμος το δεσμοφύλακα. Σα κατσίκι πήδηξε, σα πρόβατο να πω καλύτερα, σα προβατάκι πήδηξε, έπεσε κάτω και ο Παύλος και ο Σίλας όρθιοι από πάνω του. Και τους λέει, τι να κάνω Κύριε, τι πρέπει να κάνω για να σωθώ? Είδε τον Θεό τον παντοδύναμο, κατάλαβε ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι δούλοι του Θεού του υψίστου, κατάλαβε ότι είναι ενέργεια Θεού, του αποκάλυψε ο Θεός τη δύναμή του, τον έπεισε με ένα σεισμό, πίστεψε με ένα σεισμό. Και απαντάνε, πίστεψε εσύ και θα σωθείς και εσύ και ο οίκος σου. Και ελάλησαν προς αυτόν και προς πάντας τους εν τη οικία αυτού το λόγο του Κυρίου. Πόση ώρα? Λίγη ώρα. Τους είπαν, ο Χριστός είναι. Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες σας, ξέρω εγώ, αναισθήθηκε για τη δικαίωσή σας. Τι θα λέγαμε εμείς μέσα σε 5 λεπτά? Και πίστεψαν όλοι. Και εκείνη την ώρα της νυχτός έλουσε τα σπληγάς από τους ραβδισμούς, τους ανεβίβασε εις το σπίτι του και παρέθηκε τράπεζα μεγάλη νύχτα. 3 η ώρα, για τα μεσάνυχτα έγινε ο σεισμός. Και εφράθησαν όλοι πανικοί, γιατί πίστεψαν στον Χριστό. Τώρα η εκκλησία στους Φιλίππους είναι έτοιμη. Όλη η οικογένεια της Λυδίας, όλη η οικογένεια του δεσμοφύλακα και άλλοι πολλοί που θα προσθέσει ο Κύριος. Και μάλιστα οι στρατηγοί στέλνουν μήνυμα και λένε, άντε βγάλ τους έξω. Ο Παύλος λέει, ξέρετε ότι είμαστε Ρωμαίοι πολίτες, διεκδικεί τα πάντα όσα νομίμως κατέχει. Εσείς να έρθετε να μας βγάλετε. Γιατί όμως? Γιατί έχει το λόγο του ο Απόστολος Παύλος. Πρέπει να παρηγορήσει, γιατί έχουν τρομοκρατηθεί τα αδέλφια από τον οίκο της Λυδίας και τα αδέλφια από τον οίκο του δεσμοφύλακα. Τον βγάζουν έξω, του λένε φύγε, θα φεύγε. Πηγαίνει στους αδελφούς όλους, τους παρηγορεί, τους ενισχύει και μένει ο Λουκάς, έμεινε μαζί, ήταν και ο Λουκάς μαζί, έμεινε μαζί στην εκκλησία των Φιλίππων. Και αυτοί κατέβηκαν Θεσσαλονίκη και λοιπά. Και μέχρι το τέλος της ζωής του ο Απόστολος Παύλος είχε αυτή την ωραία συνήθεια. Αγαπούσε να συνομιλεί με τον Κύριο. Επιποθούσε να πλησιάζει το Θεό. Αγαπούσε ό,τι τον έφερνε πιο κοντά στο Χριστό. Και ο Χριστός τον αγαπούσε και ήταν γι' αυτόν η δύναμή του και η δόξα του. Αλλά ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης, αδερφοί. Εκλέγει, αλλά δεν είναι προσωπολήπτης. Και εμείς έχουμε την ευκαιρία σήμερα όλοι μας, κάθε ένας από μας ξεχωριστά, να είμαστε και χρησμένοι του Κυρίου, αλλά πάνω από το όριο της ασημαντότητος, στο όριο της δόξης του Θεού.
όχι ένας ασήμαντος χριστιανούλης, αλλά ένας χριστιανός με χάρη, έλεος, δόξα, δύναμη Χριστού στη ζωή του. Μόνο και μόνο επειδή θα ζητήσουμε σήμερα να γεμίσει την καρδιά μας ο Θεός με αυτό τον πόθο. Θέλετε, αδερφοί? Ας σηκωθούμε να το ζητήσουμε. Είναι τόσο σημαντικό να γεμίσει ο Θεός την καρδιά μας με αυτό τον πόθο, να πλησιάζουμε το Θεό και να μας πλησιάζει ο Θεός. Θέλω να παρακαλέσω τον αδερφό τον Μιχάλη τον Παπα-Νικολάου να φέρει μια εικαισία για λογαριασμό όλων μας, μηδενός εξαιρουμένου, να πλημμυρίσει ο Θεός την καρδιά μας με τον πόθο της προσωπικής μας επαφής με τον Πατέρα, δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίω. Αμήν.